Χαίρετε, ονομάζομαι Σάκας Κωνσταντίνος και για το μάθημα Πολυμέσα θα μιλήσουμε για το BS Player Free. Το BS Player Free είναι μια εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων τύπου βίντεο, audio files, έχει διάφορα κόντεξ και υποστηρίζει πολλές μορφές πολυμέσων. Για παράδειγμα, με το που θα ανοίξουμε την εφαρμογή έχουμε τις συντομεύσεις όπως αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, προηγούμενο, επόμενο, άνοιγμα αρχείου, έχει τη ρύθμιση της έντασης, το equalizer, τον ισοσταθμιστή, τη λίστα αναπαραγωγή σε περίπτωση που έχουμε μία και θέλουμε να παίξουμε πολλαπλά βίντεο και τη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Όλα αυτά θα τα δούμε στο menu πιο αναλυτικά. Για αρχή θα ανοίξουμε ένα αρχείο. Εγώ παράδειγμα θα ανοίξω ένα μέσο link. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα βίντεο που έχουμε αποθηκευμένο, πολλά βίντεο μαζί σαν playlist. Εγώ θα κάνω copy-paste ένα link από το YouTube γιατί το BS Player μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή το BS Player κατεβάζει το βίντεο για τον υπολογιστή και θα παίξει με το που τελειώσει το κατέβασμα. Αυτό εδώ είναι το βίντεο και η οθόνη που μας παρουσιάζεται από το βίντεο του YouTube. Μπορώ να την κάνω full screen με το F, με double click και να το ξαναβγάλω για να δούμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε επίσης αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο να φορτώσουμε υπότιτλους, να αποθηκεύσουμε το βίντεο που μόλις κατέβηκε στο BS Player στον υπολογιστή μας σαν αρχείο εφόσον κατέβηκε, να κάνουμε καταγραφή καρέ, δηλαδή ένα screenshot από αυτό που βλέπει αυτή τη στιγμή το BS Player από τη χρονική στιγμή, το δεύτερο δευτερόλεπτο ας πούμε, από το πατήσω θα αποθηκευτεί μια φωτογραφία. Μπορούμε να δούμε τα πρόσφατα πολυμέσα που ανοίξαμε. Για εν συντομία, αν έχω ανοίξει την τελευταία φορά που μπήκα στο BS Player ένα αρχείο και θέλω να το ξαναδώ, μπορώ να το βρω εδώ πιο γρήγορα και να κλείσουμε το αρχείο. Στη διαχείριση αναπαραγωγής βλέπουμε όλα τα hotkeys που συντομεύουν ό,τι θέλουμε να κάνουμε, οποιαδήποτε λειτουργία θέλουμε να κάνουμε με το πρόγραμμα. Αντί για να κλικάρουμε πάνω στο ίδιο το πρόγραμμα και να κάνουμε παύση, αναπαραγωγή κλπ, μπορούμε να μάθουμε από εδώ πώς να τα κάνουμε. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, ας πούμε μεταπίδηση σε χρόνο, σε μια τυχαία χρονική στιγμή στο βίντεο, με το Ctrl και το J. Μπορούμε με τους σελιδοδείκτες όμως να κάνουμε προσθήκη ενός σελιδοδείκτη. Ας πούμε στο δευτερόλεπτο 2 που είμαστε, μπορώ να προσθέσω ένα σελιδοδείκτη. Θα γράφει εδώ πέρα πάνω αριστερά ότι προσθέθηκε και από τους σελιδοδείκτες, όπως γράφει εδώ με ένα βήμα μπροστά με την τελεία, αν είμαι στο 0 θα πάω στο 02 και αν είμαι πιο μπροστά στο βίντεο με το κόμμα θα γυρίσω πίσω στο δεύτερο δευτερόλεπτο. Υπάρχει και η ταχύτητα αναπαραγωγής, το να πάει πιο γρήγορα μπροστά και διάφορες επιλογές που μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα. Στους σελιδοδείκτες υπάρχει ο σελιδοδείκτης που αποθηκεύσαμε στο συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους, να επεξεργάσουμε αυτούς που έχουμε, δηλαδή να διαγράψουμε ή να τους πάμε σε κάποιο άλλο σημείο και στη συνέχεια να τους αποθηκεύσουμε στις ενότητες που μπορούμε να τους βρούμε όταν ξανανοίξουμε το βίντεο και να τους φορτώσουμε για να πηγαίνουμε πιο σύντομα στα χρονικά σημεία που θέλουμε. Στην επιλογή βίντεο μπορούμε να διαχειριστούμε τα χρώματα όπως η φωτεινότητα, ανάλογα με την αρισκία μας. Εγώ θα το αφήσω το προκαθαρισμένο, αλλά εδώ πέρα μπορούμε να παίξουμε με την οθόνη. Επίσης στο βίντεο μπορούμε να βρούμε και άλλα πράγματα όπως η πλήρης οθόνη όπως είπαμε πριν, να δούμε τι τύπος ταινίας είναι, η λειτουργία εδώ πέρα με τον ήχο του βίντεο και στον λόγο διαστάσεων μπορούμε να κάνουμε ας πούμε την οθόνη τετράγωνο 4x3 σε περίπτωση που η οθόνη μας ας πούμε δεν είναι οριζόντια, να κρατήσουμε το αρχικό, ας πούμε τώρα έκανα τετράγωνο την οθόνη, θα το επιστρέψω στο αρχικό. Είναι ανάλογα με το τι μας βολεύει εκείνη τη στιγμή. Θα το γυρίσω στο αρχικό. Μπορούμε επίσης από το βίντεο να αλλάξουμε την ανάλυση του βίντεο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το βίντεο έχει κατέβει σε χαμηλή ποιότητα, 640, και μπορώ να του αλλάξω την ανάλυση και να το κατεβάσω, όπως είπαμε πριν, σε μεγαλύτερη ανάλυση, εφόσον αλλάξω την ανάλυση εδώ πέρα. Το stream στο βίντεο είναι το ότι αν έχω κατεβάσει ένα βίντεο στο οποίο μπορεί να έχω δύο ήχους για αυτό το βίντεο, μπορώ να αλλάξω το βίντεο που θέλω. Δηλαδή μπορώ να έχω κατεβάσει το ίδιο βίντεο δύο φορές, απλά τη δεύτερη φορά σε καλύτερη ανάλυση. Και με τον ίδιο ήχο να παίξω το βίντεο με την καλύτερη ανάλυση. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στον ήχο. Μπορούμε να έχουμε δύο αρχεία ήχου και ένα βίντεο και να διαλέξουμε το πιο κατάλληλο ήχο που θέλουμε για αυτό το βίντεο. Εδώ γράφει και τα χαρακτηριστικά του ήχου, τα hertz και το bitrate. Τον ισοσταθμιστή που είδαμε πριν, μπορούμε να θέλουμε να παίζει από το δεξί ηχείο, ακουστικό ή από το αριστερό, να παίξουμε με τα frequencies, έχει κάποια δείγματα από μόνο του ή να το αφήσουμε στο προκαθορισμένο. Επίσης στο menu μπορούμε να βρούμε μέσα από τον BS Player
υπότιτλους. Μπορεί να έχουμε αποθηκευμένους στον υπολογιστή η ταινία από μόνη τους να έχει ενσωματωμένους, σε ένα τραγούδι μπορεί να έχει τους στίχους επίσης. Μπορούμε να τους βρούμε στο διαδίκτυο μέσω αυτών των site που έχει το πρόγραμμα από μέσα και ανάλογα με τον τίτλο που έχει το αρχείο μας να ψάξει και αυτό ανάλογα τους κατάλληλους υπότιτλους ή να βρούμε χειροκίνητα μέσα από τον browser σε περίπτωση που δυσκολευόμαστε και το BS Player δεν μας το βρίσκει. Στις επιλογές μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση του BS Player, τις προτιμήσεις μας, τη διαρρύθμιση του BS Player, το στυλ εμφάνισης. Αυτή τη στιγμή είναι κατεβασμένο με αυτό το μπλε θέμα. Θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε με το στυλ εμφάνισης, να αλλάξουμε τη γλώσσα. Ας πούμε, εγώ το έχω στα αγγλικά, θα μπορούσα να το έχω βάλει στα αγγλικά. Τις πληροφορίες του συγκεκριμένου πολυμέσου, το αν θα παίζει σε πρώτο πλάνο, που σημαίνει ότι αν έχω πολλές εφαρμογές ανοιχτές στο desktop μου, στην οθόνη μου, το BS Player θα παίζει πάνω από αυτές μόνιμα. Τα φίλτρα είναι μερικά τα οποία έχει ήδη, ας πούμε το EQ φαίνεται ότι υπάρχει ήδη. Μπορούμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα φίλτρα σε περίπτωση που μας βολεύουν και έχει και πιο συγκεκριμένα φίλτρα για προχωρημένους. Το δείξε κρύψε το κυρίως παράθυρο είναι το BS Player σε περίπτωση που μας ενοχλεί στην οθόνη ή δεν θέλουμε να το βλέπουμε εκεί πέρα. Αν πατήσω αυτό εδώ πέρα θα πάει εδώ κάτω και με ένα double click ξαναγυρνάει στην οθόνη μας. Από κάτω έχουμε την λίστα αναπαραγωγής. Η λίστα αναπαραγωγής εμφανίζεται έτσι εδώ πέρα στα αριστερά της οθόνης και μπορούμε να δούμε όλα τα βίντεο που θα έχουμε στη σειρά και θα παίζονται. Ας πούμε μετά από αυτό μπορούμε να έχουμε άλλο ένα βίντεο και με το που θα τελειώσει αυτό θα πάει στο επόμενο βίντεο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και μια playlist με μουσική, ένα DVD που θέλουμε να εισάγουμε και τα υπόλοιπα που καλύτερα θα είναι να τα δούμε από την βιβλιοθήκη, από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Η βιβλιοθήκη πολυμέσων είναι αυτό εδώ πέρα. Στα βίντεο μπορούμε να κάνουμε μια βιβλιοθήκη, να βάλουμε πολλά βίντεο, να κάνουμε φακέλους, να διαρρυθμίσουμε όπως θέλουμε, να τα δούμε με τυχαία σειρά, να δούμε ένα βίντεο ξανά και ξανά και να τα διαρρυθμίσουμε όπως θέλουμε, να εισάγουμε ένα DVD, να κάνουμε το ίδιο με τον ήχο, μπορούμε να κάνουμε μια διαρρύθμιση στη μουσική που θα βάλουμε εδώ μέσα, ανάλογα με τα genres και να ακούμε, ας πούμε, αν θέλουμε να ακούμε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, να πατήσουμε ένα genre συγκεκριμένα. Στο ράδιο έχει πάρα πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που μπορούμε να επιλέξουμε και να ακούσουμε άμεσα με ένα κλικ. Στην τηλεόραση και στο podcast δεν έχει κάποια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει περίπτωση να εισαχθούν στη συνέχεια, δεν γνωρίζω. Και εδώ κάτω έχουμε την υψηλότερη βαθμολογία που έχουμε δώσει εμείς σε κάποιο τραγούδι για να το βρούμε πιο σύντομα. Τα πιο πρόσφατα ανοιγμένα μέσω του BS Player, τα 50 περισσότερα ανοιγμένα που ανοίγουμε με το BS Player και την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ή ακούμε. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λίστα από εδώ πέρα, να κάνουμε μια νέα λίστα αναπαραγωγής, ας πούμε, με πολλά βίντεο, με πολλή μουσική, την οποία θα μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια εφόσον της δώσουμε ένα όνομα και θα είναι αποθηκευμένη κάθε φορά που θα την ανοίγουμε. Αυτό είναι το BS Player για το μάθημα πολυμέσα. Είμαι ο Σάκας Κωνσταντίνος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.